Φίλες και φίλοι του Επιτραπέζου, με καλησπέρα. Σήμερα θα δείξουμε ένα βίντεο review το Clash of Raids, το καινούριο, μόλις μας έφτασε. Πάμε καταρχάς να δούμε τι έχουμε κάτω στο ταμπλό, Βαγγέλη, αυτό το πολύ ωραίο ταμπλό με τα τεράστια tile, το οποίο απεικονίζει, ας πάμε για παράδειγμα αυτό, δεν έχει καμιά διαφορά το χρώμα, απλώς θέλουμε να δούμε τι απεικονίζει. Τα κενά είναι πεδιάδες, απλές πεδιάδες. Αυτά εδώ με τους κρυστάλλους είναι η πόλη των Elf και γι' αυτό ξεκινάνε με τα Elf, τα οποία Elf είναι στάνταρ μέσα στο παιχνίδι. Θεματικά να πούμε ότι τα Elf έχουν κυριεύσει τον κόσμο και εμείς πάμε να τους αντεπιτεθούμε για να πάρουμε εμείς πλέον την κυριαρχία του βασιλείου. Οπότε τα Elf είναι NPC, ας τα πούμε. Εδώ πέρα, αυτή εδώ η περιοχή είναι το Forge, το χιτήριο, ξέρω εγώ, με το οποίο μπορούμε να φτιάξουμε σούπερ όπλα, και εδώ πέρα υπάρχουν Elf γιατί είναι σημαντική περιοχή για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Και τέλος έχουμε και αυτήν την περιοχή που είναι η περιοχή ενισχύσεων και υπάρχει σε τρία χρώματα, μπλε, κόκκινο και κίτρινο, που είναι οι ενισχύσεις του level 1, ενισχύσεις level 2, ενισχύσεις level 3. Θα το εξηγήσουμε παρακάτω στο παιχνίδι. Τέλος υπάρχουν τα βουνά, τα οποία είναι απροσπέλαστα, δηλαδή από εδώ δεν μπορούμε να μπούμε εδώ. Η μόνη είσοδος για να μπούμε εδώ είναι από εδώ και από εδώ, που δεν έχει βουνά. Εκτός αν έχουμε κάποιο flying unit το οποίο μπορεί να περάσει. Κάπως έτσι, ας πούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε να δούμε. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ απλό σε κανόνες. Η παραγωγή είναι πολύ όμορφη, πολλές μινιατούρες, κουβάδες, ζάρια και κάρτες, τίποτα άλλο δεν έχει. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται στο παιχνίδι. Καταρχάς, η κάθε φυλή από εμάς έχει ένα μπάστιον, ένα μεγάλο τάιλ, το οποίο θα το βάλει στην αρχή του παιχνιδιού παίζοντας αυτές τις κάρτες. Η πρώτη φάση, το πρώτο πράγμα λοιπόν που κάνουμε στο γύρο μας είναι να παίξουμε κάποια από αυτές τις κάρτες. Αυτές τις κάρτες, όπως βλέπετε πάνω, έχουν, ας πάρουμε μία, να μην μπερδεύουμε κόσμο, έχει ένα νούμερο επάνω που είναι το initiative, δηλαδή το πόσο γρήγορα θα παίξουμε στο γύρο μας. Το μικρότερο νούμερο παίζει πάντα πρώτο και πηγαίνουμε προς το μεγαλύτερο. Δηλαδή, αν είχαμε το 46 και το 90, το 46 έπαιζε πρώτο, το 90 δεύτερο. Επίσης, η κάθε κάρτα επάνω μας δείχνει πόσες ενισχύσεις θα βάλουμε. Μου λέει ότι εγώ θα βάλω 4 από αυτές τις μονάδες και μία μεγάλη από αυτή τη μονάδα. Αυτές ήταν οι ενισχύσεις με αυτό το γύρο. 4 και 1. Δεν βάζω τώρα τα άλλα 3. Και θα πάρω και 12 λεφτά. Όταν λοιπόν παίρνω τις ενισχύσεις μου, στο πρώτο πράγμα που κάνω δηλαδή στο γύρο μου, τις τοποθετώ οπουδήποτε έχω παρουσία μέσα στο ταμπλό ή στο μπάστιον. Στον πρώτο γύρο που δεν έχουμε το μπάστιον, οι παίκτες με τη σειρά θα τοποθετήσουν το μπάστιον σε μια περιοχή, αρκεί να ακουμπάει σε άλλες δύο, π.χ. εδώ Βαγγέλη, ακουμπάει σε δύο περιοχές, και να μην είναι δίπλα σε μπάστιον αντιπάλου. Αυτή είναι η μόνη περιορισμή για να χτίσουμε το παιχνίδι. Και στο πρώτο γύρο εννοείται όλες οι ενισχύσεις μας θα μπουν στο μπάστιον. Κανένας δεν μπορεί να πατήσει και να πάρει τον μπάστιον του αντιπάλου του. Συνεχίζοντας λοιπόν το παιχνίδι μετά, πηγαίνουμε και κάνουμε το εξής. Αφού βρούμε τη σειρά, κάνουμε το first action. Με τη σειρά λοιπόν οι παίκτες θα κάνουν την πρώτη τους κίνηση. Αυτός που είχε το χαμηλότερο initiative κάνει την πρώτη, παίζει πρώτος, μετά ο δεύτερος και ούτω καθεξής. Ο παίκτης στο γύρο του μπορεί να κάνει τα εξής. Είτε μπορεί να κινήσει όλες του τις μονάδες και να κάνει μάχες. Πώς κινούνται οι μονάδες? Από μία περιοχή η κάθε μονάδα, ας δούμε λίγο εδώ Βαγγέλη. Η κάθε μονάδα έχει κάποια στατιστικά. Εδώ είναι πόσα ζάρια ρίχνει στην επίθεση, εδώ είναι η κίνησή της και εδώ είναι η ζωή της. Αχιλλέα, θες να βάλεις μια μονάδα πάνω από κάθε εικόνα? Βεβαίως. Είναι έτσι η δική μου φυλή, τώρα δείχνω τη δική μου τη φυλή αυτή που πήρα. Αλλά τους ξεχωρίζω. Τις βάζω εδώ. Γράφεις, έτσι. Okay. Λοιπόν, εδώ έχει 4 ζάρια επίθεσης, 2 κίνηση, 2 ζωή, 5 ζάρια επίθεσης, 4 κίνηση, 3 ζωή. Η κάθε φιγούρα λοιπόν, λέει το παιχνίδι, κινείται ανεξάρτητα. Άρα αν εγώ έχω αυτήν και αυτήν επάνω στο ταμπλό, αυτή έχει κίνηση 4, μπορώ να την πάω 1, 2, 3, 4 και αυτή έχει κίνηση 2, μπορώ να την πάω 1, 2. Κουνάω όλες τις φιγούρες μου επάνω στο ταμπλό. Στο τέλος, όταν έχω καταλήξει σε περιοχή με αντίπαλο, θα κάνω μάχη την οποία θα την εξηγήσουμε παρακάτω. Αυτό λοιπόν είναι η κίνηση. Όλες οι κινήσεις και μετά γίνονται οι μάχες. Να πούμε ότι όπου συνυπάρχουμε και με τη σειρά που θέλει ο παίκτης που παίζει, επιλέγει πώς θα επιλύσει τις μάχες του. Να πούμε ότι από εδώ εδώ δεν περνάει γιατί είναι βουνά, όπως είπαμε, αν δεν είναι flying. Ενώ αν υπάρχουν αντίπαλες μονάδες σε μια περιοχή, δεν μπορούμε να περάσουμε από μέσα τους, να κάνουμε through 1-2. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αν έχουμε περισσότερες μονάδες σε μια περιοχή και αφήσουμε ίδιο αριθμό μονάδων στην προηγούμενη, δηλαδή να κάνουμε 1 και 1. Τώρα επειδή είναι 2-2, αυτή η φιγούρα μπορεί να περάσει και να πάει 1-2-3 και να πάει να δημιουργήσει νέα μάχη εκεί. Άρα για να περάσει μια φιγούρα μέσα από εχθρούς, πρέπει τουλάχιστον να υπάρχουν άλλες τόσες δικές μας φιγούρες στην περιοχή εκείνη. Όπου να τους κάνουν engage, να τους απασχολούν και να περάσει άλλη. Ασχέτως μεγέθους, δεν παίζει κανένα άλλο το μέγεθος. Το μέγεθος παίζει μόνο στη μάχη.
Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν τους κανόνες. Αυτό ήταν το move και το battle. Το battle θα το δούμε λίγο παρακάτω. Το δεύτερο που μπορεί να κάνει ο παίκτης στο γύρο, το αν δεν κάνει το move εννοείται, είναι να κάνει equip. Βαγγέλη, πάμε να δείξουμε λίγο από εκεί. Αυτό λοιπόν είναι, δεν θυμάμαι πώς το λέει το παιχνίδι, τέλος πάντων είναι το deck που η μαύρη αγορά, μπράβο. Από εκεί πέρα μπορούμε να πάμε να αγοράσουμε οτιδήποτε θέλουμε για να εξοπλίσουμε τις φυλές μας. Βλέπουμε ότι πάντοτε η μαύρη αγορά πρέπει να έχει 6 διαφορετικές κάρτες, αυτή είναι διπλή γιατί είναι ίδια, ό,τι διπλό βρίσκουμε το βάζουμε το ένα πάνω από το άλλο, πρέπει να είναι λοιπόν 6 διαφορετικά. Όταν πάει κάποιος και αγοράσει κάτι, με το που αγοράσει κάτι αμέσως αναπληρώνεται. Με μία άλλη κάρτα. Και αν είναι ίδιο, πάει εδώ και τραβάμε κι άλλη μέχρι να βγει διαφορετική και να έχουμε 6 διαφορετικές πάντα κάτω. Το πόσο τα μοβ που έχουν και το χεράκι είναι όπλα, ενώ τα πράσινα που έχουν και το σύμβολο της πανοπλίας είναι πανοπλίες. Γιατί το λέμε αυτό, πάμε λίγο πάλι εδώ. Γιατί κάθε μας φιγούρα μπορεί να κρατάει ένα όπλο από την πάνω μεριά και μία πανοπλία από την κάτω πλευρά. Okay. Κάθε μας φιγούρα μπορούμε να έχουμε το πολύ. Ένα όπλο και μια πανοπλία σε κάθε μας μια φιγούρα. Στην αρχή δεν ξεκινάμε με τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα. Το χρώμα πρέπει να ταιριάζει στη φυλή σου ή όχι? Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Όχι, είναι μόνο μοβ και πράσινα. Τα μοβ όλα πάνε πάνω, τα πράσινα όλα πάνε κάτω. Τώρα, το τι δίνει το καθένα. Βασικά να δούμε λίγο τι είναι. Πόσο κοστίζουν. Κοστίζουν όσα gold μας αναγράφει εδώ 11 και πόσο παίρνουμε εμείς gold, όπως σας είπα, από αυτές τις κάρτες που έχουν εισόδημα από κάτω. Και δίνουν κάποια bonus. Αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα, Βαγγέλη δίνει συν 4 ζάρια στην επίθεση και ένα token οργής, rage token το λένε, και 2 κλεψίδρες. Όλα έχουν κάποια σημασία. Το συν 4 ζάρια είναι πολύ απλό. Παίρνουμε 4 ζάρια στην επερχόμενη μάχη και τα ρίχνουμε. Οι κλεψίδρες παίζουν 4 συν όσα ρίχνει η μονάδα μας, θα το πούμε στη μάχη. Αν το βάζεις πάνω, θα δίνει 6, ας πούμε, παράδειγμα. Θα το πούμε στη μάχη. Θα το δούμε στη μάχη πώς θα γίνει. Απλώς να πούμε λίγο ότι το rage token είναι ένα extra hit. Ξέρα, ένα extra damage από ό,τι κάνουμε και, και οι κλεψίδρες παίζουν ρόλο για το ποιος θα βαρέσει πρώτο στη μάχη. Γιατί στη μάχη δεν βαράνε όλοι ταυτόχρονα. Βαράει αυτός που έχει το πλεονέκτημα πρώτος, ό,τι φάει του άλλου αφαιρείται και μετά με ό,τι μείνει του άλλου ο άλλος απαντάει. Και η μάχη συνεχίζεται έως ότου να πεθάνουν εντελώς οι μονάδες ενός ή να αποφασίσει κάποιος να πιστοχωρήσει. Οι μάχες με τα elves πάνε μέχρι τέλους γιατί τα elves δεν πιστοχωρούν ποτέ. Εσύ βέβαια μπορείς να πιστοχωρήσεις, τα elves δεν πιστοχωρούν. Θα το δούμε όμως και πιο αναλυτικά στη μάχη κι αυτό. Είναι μια χρήση η κάρτα? Όχι, όχι, η κάρτα είναι μόνιμη. Η κάρτα είναι μόνιμη. Όταν λοιπόν κάνουμε equip, αυτό είναι το equip, αγοράζουμε όσες κάρτες θέλουμε από εκεί και μας στάνουν τα λεφτά και κάνουμε rearrange, πώς το λένε, ξαναφτιάχνουμε όπως θέλουμε. Δηλαδή, μπορεί αυτή να την έχω εγώ εδώ και μετά να θέλω να τη βάλω σε αυτό γιατί αυτές οι μονάδες μου πεθάνανε. Όταν κάνω αγορά λοιπόν. Μπράβο, μπορώ να ξαναφτιάξω, να τις τοποθετήσω όπως θέλω πάνω στο ταμπλό μου. Αν για κάποιο λόγο εγώ έχω 3 και 3 και αγοράσω κι άλλο όπλο, το όπλο που βγάζω για να βάλω κάποιο άλλο, γιατί δεν μπορώ να έχω 2. Από κανένα είδος, δεν το χάνω, δεν το πετάω, ούτε το πουλάω. Το κρατάω εδώ γιατί αργότερα μπορεί να μου χρειαστεί. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή μπορεί αυτό να ρίχνει πολλά ζάρια που εγώ να μην τα χρειάζομαι και να το βγάλω για να βάλω κάποιο που μου δίνει reroll ή που μου δίνει initiative. Αχιλλέα. Ναι. Όταν ξεκινήσει όμως ο γύρος σου, το κάνεις rearrange και μετά κάνει lock, έτσι δεν μπορείς να αλλάζεις στην πορεία. Αυτό το κάνεις rearrange μόνο αν κάνεις το equip armies. Μόνο στο equip armies. Δεν είναι ότι το κάνω πριν από την κάθε μάχη όπως με συμφέρει. Κάνω equip armies και εκεί πέρα κάνω rearrange ό,τι θέλω. Προγραμματίζω ακριβώς θέλω και μετά κλειδώνω μέχρι να ξανακάνω equip armies και να τα ξανακουνήσω όπως θέλω. Αυτό είναι λοιπόν και το equip armies, αυτό είναι που κάνουμε στο γύρο μας. Αυτό ήταν το πρώτο action που κάνει ο καθένας. Δηλαδή κάνει μία κίνηση, π.χ. ο Τάσος που παίζει πρώτος, η move ή equip, εσύ η move ή equip, εγώ ο Βαγγέλης, ο άλλος ο Βαγγέλης και τελειώνει το first action όλων. Μετά πηγαίνουμε στο reinforcement phase. Όποιος κατέχει αυτές τις περιοχές, έστω και με μία μονάδα όπου δίνουν reinforcement, π.χ. αυτή είναι εγώ, τότε παίρνω ένα reinforcement αντίστοιχο. Αυτό είναι μπλε, είναι δεύτερης κατηγορίας. Εγώ πιο ανθρωπάκι έχω δεύτερης κατηγορίας αυτόν. Βάζω σε αυτή την περιοχή ένα τέτοιο. Εδώ ο Βαγγέλης κρατάει το κόκκινο. Το κόκκινο είναι τρίτης κατηγορίας. Ποιο είναι αυτό, βάζει ένα τέτοιο. Και ο άλλος, πού είναι το άλλο. Και όποιος κράταγε ας πούμε αυτό, βάζει ένα μικρούλι, παίρνει ένα μικρούλι, ένα τετραγωνάκι απ' έξω και το βάζει εδώ. Πάει ανάλογα με τη βάση, είναι τετράγωνο, εξάγωνο, οχτάγωνο, ξέρω πιο μεγάλο. Okay. Και μετά πηγαίνουμε να κάνουμε το second move του καθενός, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο με το πρώτο, κάνει ή move και battle ξανά, πάλι με τη σειρά ή equip.
Δηλαδή στην ουσία κάνουμε το ίδιο πράγμα, απλώς το κάνουμε δύο φορές αφού πάρουμε και τις ενισχύσεις. Στο τέλος του δεύτερου γύρου, αν κάποιος παίχτης έχει 4 πόντους νίκης, αυτομάτως κερδίζει και το παιχνίδι και λύγει εκεί immediately. Πώς παίρνουμε τώρα πόντους νίκης? Κάθε πόλη η οποία κρατάμε αξίζει ένα πόντο νίκης. Και κάθε legendary που έχουμε εξοπλισμός αξίζει επίσης ένα πόντο νίκης. Πώς τους αγοράζουμε τους? Λοιπόν, τους, θα σου πω αμέσως. Όταν φτάσουμε, είπαμε τους 4, αυτομάτως τελειώνει το παιχνίδι. 4 πόντους νίκης. 4 πόντους νίκης. Αν αγοράσεις το, αν φτιάξεις το legendary εξοπλισμό που είναι αυτός εδώ, δεν τον χάνεις μετά για κανένα λόγο, είναι στάνταρ δικό σου. Για να μπορέσεις όμως να το φτιάξεις, πρέπει να ελέγχεις ένα forge, ένα χιτήριο, να το έχεις πάρει από τα elf, να το ελέγχεις εσύ και μπορείς να πληρώσεις έναν αριθμό από κρυστάλλους. Τους οποίους θα δούμε πώς παίρνεις, είναι 3 κρυστάλλους αν έχεις ένα χιτήριο και 6 αν έχεις ένα και 3 αν έχεις 2 ή παραπάνω. Αν δεν ελέγχεις κανένα, δεν μπορείς προφανώς να φτιάξεις. Γιατί θέλεις το χιτήριο να επεξεργαστείς το iron και αυτό, τον εξοπλισμό και να το φτιάξεις. Αυτό με το που το φτιάξεις δίνει ένα πόντο. Είπαμε, αν ελέγχω μόνο αυτό το χιτήριο και δεν υπήρχαν εδώ τα elf, ας πούμε, τα χαφάι, θα έπρεπε να πληρώσω 6 κρυστάλλους. Θα μου πείτε πώς παίρνω κρυστάλλους. Κρυστάλλους παίρνουμε ελέγχοντας τις πόλεις των Elf, να σκοτώσω όλα τα Elf και να την ελέγχω. Όταν την ελέγχω στην πρώτη φάση που παίζω τις κάρτες, παίρνω και 3 κρυστάλλους ως εισόδημα, έξτρα με ό,τι άλλο παίρνω. Για κάθε πόλη είναι όλες οι γαλάζιες. Και είναι αυτή εκεί η κρυστάλλη, ναι. Για κάθε πόλη λοιπόν που ελέγχω, παίρνω 3 κρυστάλλους. Και ο άλλος τρόπος είναι σκοτώνοντας αυτούς, Βαγγέλη, δείξε λίγο εδώ. Αυτοί σκοτώνοντας τους από πίσω έχουν έναν αριθμό από κρυστάλλους. Βασικά έχουν ένα κρύσταλλο, δεν έχουν έναν αριθμό, το οποίο μετατρέπονται σε κρύσταλλοι. Μπορείς να τους δώσεις δηλαδή αυτούς, τους κρατάς μπροστά σου αλάφυρα, ότι σκοτώνεις και τους ανταλλάσσεις. Είναι δηλαδή τα κρύσταλλα που παίρνεις για να φτιάξεις. Είπαμε, με ένα χιτήριο θέλεις 6, με 2 χιτήρια και παραπάνω θέλεις 3 για να μπορέσεις να κάνεις. Αλλά πάντοτε μα πάντοτε σε κάθε γύρο σου μπορείς να κάνεις, σε κάθε τέρμ σου μπορείς να κάνεις ένα και μόνο ένα forge. Δεν μπορείς να πεις ότι έχω 18 κρυστάλλους και κάνω με τη μία 3 εξοπλισμούς forge και legendary και κερδίζω. Στο γύρο σου μπορείς να κάνεις στο τέρμ, στο first action ή στο second action μπορείς να κάνεις ένα. Σε επόμενο όμως μπορείς να βάλεις δεύτερο legendary. Σε επόμενο μπορείς να βάλεις δεύτερο. Όλα τα legendary είναι ένας πόντος. Όλα τα legendary είναι ένα πόντο. Και με το που το αγοραστεί, ας πούμε, ότι. Και εννοείται ότι αυτό. Ότι, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι αυτό γίνεται με το equip arms, έτσι, το να κάνουμε το forge. Ναι, πρέπει να το φορέσουμε κιόλας. Όχι, να το. Ποιο λες να φορέσεις? Το legendary, εξοπλισμό. Όχι, απαραίτητο. Άμα, καλά, σε συμφέρει να το φορέσεις γιατί είναι καλό. Απλώς λέω ότι γίνεται με το action equip arms. Okay. Είναι που αγοράς εξοπλισμό, κάνεις forge το legendary. Και κάνει αυτό το reorganize. Αυτή είναι στάνταρ, γράφει πρέπει να πληρώσει αν την πάρει, να αποκτήσει. Αυτή δεν την αποκτά τζάμπα. Με του κρυστάλλου. Πληρώνει του κρυστάλλου, ελέγχει το χιτήριο και την παίρνει. Πώ όμω παίρνει? Εγώ ελέγχω, αν ελέγχει ένα χιτήριο, τραβά μία κάρτα πάντα όταν κάνει forge, συν άλλη μία για κάθε χιτήριο που ελέγχει. Άρα, αν ελέγχει ένα χιτήριο, παίρνει δύο κάρτε και διαλέγει τη μία που θε να κρατήσει. Αν ελέγχει δύο χιτήρια, παίρνει τρει κάρτε και διαλέγει τη μία που θε να κρατήσει. Αν ελέγχει τρία χιτήρια, παίρνει τέσσερι κάρτε και διαλέγει τη μία που θε να κρατήσει και ούτω καθεξή. Να κάνω μια σημείωση, γιατί δεν θυμάμαι αν το είπα, Βαγγέλη, σε αυτό το σημείο, ότι για να το παιχνίδι τελειώνει στο δεύτερο άξιον του κάθε παίχτη όταν έχει 4 πόντους, όχι στο πρώτο. Δηλαδή, αν στο πρώτο πάει 4, πρέπει να είναι στο δεύτερο να έχει 4 για να τελειώσει το παιχνίδι. Δεν θυμάμαι, ναι, δεν θυμάμαι αν το είπα, γι' αυτό το διευκρινίζω. Πιο λογικό ακούγεται. Αυτοί λοιπόν είναι οι κανόνες του παιχνιδιού. Είναι αρκετά απλοί, δεν έχουν κάτι δύσκολο. Το παιχνίδι λοιπόν, αυτό είναι σε γενικές γραμμές. Δεν έχει ιδιαίτερο βάθος, σαν τις παραλίες Αττικής ένα πράγμα. Το μόνο που έχουμε να, το μόνο που έχουμε να πούμε ακόμα να συμπληρώσουμε είναι λίγο σχετικά με το expansion, το οποίο προσθέτει λίγο βάθος. Εδώ, Βαγγέλη, να δείξουμε λίγο. Έχει το Heroes expansion, τους ήρωες, όπου μπορεί πλέον ο κάθε παίχτης, υπάρχουν 3 ανοιχτοί πάντα ήρωες, και ο κάθε παίχτης μπορεί να πάει να τους αγοράσει, να τους πάρει δηλαδή με το μέρος του και να τους βάλει και αυτούς σε κάποια περιοχή όπου έχουν ήδη μονάδες. Να σημειώσουμε λοιπόν ότι οι ήρωες δεν πιάνουν σαν μονάδα, δεν μπορούν να δεχτούν χτυπήματα και δεν μετράνε στα πόσα unit πιάνονται για να περάσουμε. Δηλαδή εδώ δεν έχω 2 unit για να μπορέσει αυτός να περάσει διαμέσου και να πάει από πίσω. Έχω 1 unit γιατί αυτός δεν πιάνεται σαν unit. Μου δίνει το ability στη μάχη, την οποία μελλοντικά μπορεί να γίνει, αλλά αν τυχόν μείνει μόνος του, δηλαδή μου πεθάνει αυτός ξαναγυρίζει πίσω στον Bastion. Στον Bastion. Εδώ. Πού είναι, εδώ.
Okay. Επίσης το συγκεκριμένο expansion μας δίνει και κάποια clan powers, κάποιες δυνάμεις για τη φυλή μας, όπου και καλά τραβάμε δύο κάρτες και επιλέγουμε τη μία, η οποία θα μας δίνει ένα μόνιμο bonus για να διαφοροποιήσει λίγο και τις αρχικές φυλές. Αυτό το βασικό το οποίο ξέχασα να σας πω είναι η μάχη. Πάμε να εξηγήσουμε λοιπόν πώς είναι η μάχη, όπου είναι και το μισό παιχνίδι. Λοιπόν, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι στη μάχη έχουμε αυτές τις δύο μάχες. Μία με τα elves, για να δείξουμε, και μία με εμένα και αυτόν τον παίχτη. Λοιπόν, ξεκινώντας λοιπόν για τη μάχη, υπολογίζουμε, ας πούμε ότι ο στρατός Βαγγέλιο 1 δεν έχει τίποτα επάνω, είναι έτσι ό,τι δίνει η μαμά, δεν έχει πάρει εξοπλισμό, και ο άλλος είναι έτσι και έχω πάρει μόνο αυτόν τον εξοπλισμό. Μετράμε καταρχάς στον κάθε στρατό που υπάρχει πόσες κλεψίδρες έχουμε. Πόσες μετράμε? Δεν μετράμε ανά μονάδα, δηλαδή δεν λέμε εγώ έχω δύο τέτοιες μονάδες, άρα θα με, δεν δίνω, μάλλον έχω μία τέτοια μονάδα, θα μου δώσει μία, δύο, τρεις κλεψίδρες. Αν είχα και μία δεύτερη, μου δίνει έξι. Όχι, μετράμε το είδος της μονάδας. Αυτό το είδος μου δίνει κλεψίδρα? Όχι. Αυτό το είδος μου δίνει κλεψίδρα? Τρεις. Αυτό το είδος μου δίνει κλεψίδρα? Όχι. Άρα έχω τρεις κλεψίδρες. Πάμε στο Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης έχει δύο από αυτό το είδος, άρα μηδέν, και έναν μεγάλο που του δίνει μία κλεψίδρα. Άρα έχει μία. Αυτός με τις λιγότερες κλεψίδρες παίζει πρώτος. Πώς παίζει πρώτος λοιπόν? Υπολογίζει ποιος είναι, ποια μονάδα του, μονάδα του και πάλι, όχι είδος, όχι ποσότητα, ποιο είδος μονάδας του ρίχνει τα περισσότερα ζάρια. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα αυτός, γιατί ρίχνει 6, ενώ οι διπλανοί του ρίχνουν μόλις 1, παίρνει 6 ζαράκια και τα ρίχνει. Και μου κάνει 5 ζημιά. Αυτό το 5 ζημιά το οποίο κάνει, γιατί δεν έχει κάποιο άλλο ιδιαίτερο ability, μου το ρίχνει όπως θέλει στις μονάδες μου. Οι μονάδες πρέπει να πεθάνουν όμως εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν υπάρχουν damage tokens να βάλεις επάνω. Άρα λοιπόν, αν ας πούμε αυτή η μονάδα μου έχει 4 ζωή και αυτή έχει 3, λέμε, αν μου ρίξει 4 ζημιά εδώ και 2 εδώ, αυτή δεν παθαίνει τίποτα, παραμένει ζωντανή και συνεχίζει εκεί. Ο πετυθέμενος όμως επιλέγει. Εσύ που έριξες τη ζημιά, ναι, αρχίζεις και μου κάνεις όπως θες, μου ρίξες τη ζημιά. Μου φέρες 5, μπορείς να μου φας το μεγάλο μου και ένα μικρό, που είναι 3 και 2, και μου λες βγάλ' τα έξω. Τα βγάζω. Εγώ τώρα υπολογίζω ποια είναι η μονάδα μου που μου ρίχνει τα περισσότερα ζάρια. Είναι και εμένα αυτή η μονάδα μου που ρίχνει 5. Τα παίρνω και εγώ 5 ζάρια. Τα ρίχνω, φέρνω 2 ζημιά. Αποφασίζω, ξέρω εγώ, με 2 ζημιά δεν του τρώω τίποτα για παράδειγμα. Γιατί όλα έχουν 3 και 4 ζωή. Επομένως, πάει η επίθεση μου άκλα αυτή. Συνεχίζω ο Βαγγέλης, συνεχίζω εγώ μέχρι ένας από τους δύο να πεθάνει. Μπορείς να ρίξεις συνέχεια τη μονάδα που έχει 5 ζάρια, αν θέλεις. Ναι, γιατί στην ουσία αυτό εδώ τώρα που μου έφαγες, δεν μου έκανες ζημιά στα ζάρια, μου έκανες ζημιά όμως ότι μου την αφαίρεσες. Επομένως, αν μου αφαιρέσεις και αυτή, εγώ από τα 5 ζάρια πέφτω στα 4, που είναι η επόμενη πιο δυνατή μου μονάδα. Ναι, ναι. Και ούτω καθεξής. Τη διαθεσιμότητα του είδους σου αφαιρεί. Τη διαθεσιμότητα του είδους. Τώρα, το τι abilities υπάρχουν επάνω. Είπαμε ότι οι ασπίδες αγνοούν ένα χτύπημα. Για κάθε ασπίδα μπορώ εγώ να αγνοήσω ένα χτύπημα. Οπότε δεν μπορεί να σου έλεγα ότι αυτός που έχει δύο ασπίδες δεν πεθαίνει και τον αφήνεις μέσα. Τόσο απλά πριν. Αν σου χτυπήσει αυτόν ή γενικά σε όλη την ομάδα του? Σε όλη την ομάδα δίνουν τα abilities. Δίνουν τα abilities σε όλη την ομάδα. Οπότε σου λέει απορροφάω δύο. Απορροφάω, δηλαδή εμένα μου έκανε 5 πριν. Είχα 3 ασπίδες, άρα απορροφάω 3, άρα θα μου ρίξεις 2. Οπότε δεν μπορούσε να μου φάει το μεγάλο στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Έκανα λάθος, μπορούσε να μου φάει μόνο έναν τέτοιον. Που είναι 2 ζημιά και μου τον βγάζει έξω. Αντίθετα, εγώ στο ζάβια που έφερα μόλις 2, επειδή έχω και αυτό εδώ που μου δίνει 2 extra injury. Είναι σαν να του έχω φέρει 4. Οπότε με το 4 που του έχω φέρει, αποφασίζω και το αφαίρω τον μεγάλο του Βαγγέλη. Και τώρα το Βαγγέλη τον άφησα σε δύσκολη θέση, γιατί η επόμενη μονάδα του ρίχνει μόλις ένα ζάρι. Με ένα ζάρι και 3 μείον που αγνώ, εγώ δεν μπορεί να μου κάνει τίποτα. Αχιλλέα. Το τι ζάρια ρίχνει κάθε μονάδα και πόση ζωή έχει είναι διαφορετική σε κάθε φυλή. Είναι διαφορετική σε κάθε φυλή και η ζωή και η κίνηση και οι κλεψίδρες. Να εξηγήσουμε ότι αυτό το σύμβολο είναι ριρόλ. Ριρόλ σημαίνει όσα ζάρια δεν πέτυχαν, όσα ριρόλ έχω εδώ τα ξαναρίχνω. Εμένα δεν είχαν πετύχει, ας πούμε 3. Αν είχα το ριρόλ, τα ξανάριχνα. Αν είχες 3 ριρόλ, τα ξανάριχνα. Όχι, ένα ριρόλ για όλα τα ζάρια που δεν πέτυχαν. Τα blanks. Ένα ριρόλ για ό,τι δεν πέτυχε. Ωραία. Και 4 στις 6 είναι επιτυχίες, να ξέρετε, στο ζάρι. Άρα γενικώς πετυχαίνεις. Δεν είναι δύσκολο να πετυχαίνει. Το παιχνίδι έχει ξύλο. Τότε σε τι με ωφελεί να έχω πολλές κλεψίδρες, αφού. Πολύ καλή ερώτηση. Οι κλεψίδες, άμα το δούμε και θεματικά, Βαγγέλη, δες ας πούμε εδώ, αυτό είναι μια heavy armor, μια βαριά πανοπλία. Ναι, μεν μου αγνοεί το χτύπημα, αλλά είναι βαριά. Την κουβαλάω, άρα κουράζομαι, άρα είμαι πιο αργός στη μάχη. Με κάποιον ο οποίος δεν έχει. Είναι και θεματικό. Είναι αρνητικές οι κλεψίδες που μου δίνει, αλλά μου δίνει συν ένα ζωή στη μονάδα μου, άρα αυτή η μονάδα μου έχει 3. Άρα ούτε αυτόν μπορούσες να μου σκοτώσεις στο συγκεκριμένο παράδειγμα της μάχης, άρα δεν μου κάνεις και εσύ κανένα ζημιά ή μπορούσες να μου φας το μικρό μόνο. Και αγνοώ 3 χτυπήματα, που είναι πολύ σημαντικό.
Αγνοώτρια χτυπήματα. Επομένως, οι κλεψίδες μου δίνουν ότι θα παίξω όμως πιο μετά από σένα. Ότι δηλαδή είμαι δυνατός, είμαι heavy στρατός, αλλά είμαι αργός. Και είναι λογικό αυτό. Και το τελευταίο που ήθελα να πω, Να δούμε και αυτή τη μάχη. Ναι, να δούμε και τη μάχη με τα Elves. Τα Elves, φέρνουν λίγο από εκεί, Βαγγελή, το ταμπλό των Elves. Μπορεί να πιστοχωρήσει κάποιο εδώ. Ναι, μπορεί να πιστοχωρήσει, πολύ καλή ερώτηση, το ξέχασα. Μπορεί να πιστοχωρήσει, εάν είναι εδώ ο Βαγγέλης και αντί να ρίξει με δύο ζάβια που σου λέει ότι δεν του κάνω ζημιά γιατί μπάκλα αυτό θα πάω, του οπισθοχωρώ στον μπάστιον μου. Α, ωραία. Και του σώνω για μετά και τελειώνει η μάχη. Αντίθετα, τα Elves δεν οπισθοχωρούν ποτέ. Εμείς μπορούμε να οπισθοχωρήσουμε από τα Elves. Τα Elves τώρα έχουν αυτό εδώ το πινακάκι που παίζουν. Το βάζω εδώ. Είναι οι τοξότες που έχουν 4 και 3, είναι οι Templar, το έχουμε από τα αγγλικά. Είναι οι Hiding, οι High Priest που έχουν 3 και 3 και είναι οι Templar που έχουν 5 και 3. Αντίστοιχα, είναι εδώ τα συμβολάκια τους. Αυτή είναι η Templar, αυτή είναι η Priest και οι τοξότες δεν έχει βγει στο συγκεκριμένο παράδειγμα και ξεκινάνε και βαράνε πάλι με initiative, πάλι με κλεψίδρες, πάλι με τα ability που έχουν πάνω, συν ό,τι κάρτες έχουν. Πόσα παίζει, θα σου πω, παίζει ο επόμενος παίκτης, ο δεξιόστροφος, χειρίζεται τα Elves. Μπορεί να δέχεται, λέει, το παιχνίδι συμβουλές και από τους υπόλοιπους παίκτες, αλλά υποχρεωτικά τα Elves πρέπει να κάνουν ό,τι ζημιά φέρουν. Δεν μπορεί δηλαδή να πει τα έχω καλά με τον διπλανό μου, έχουμε κάνει συμμαχία και τα χτυπήματα τα ρίχνω. Πρέπει να τα ρίξει με τέτοιο τρόπο. Δηλαδή να τα ρίξει όλα, να κάνει όλα τα ability βασικά. Τα χτυπήματα μπορεί να αρχίσει να τα σπάει άμα θέλει και να κάνει παράγκα το παιχνίδι, αλλά όλα τα ability πρέπει να τα κάνει. Δεν μπορεί να φεύγει εμείς και να πει δεν κάνω το reroll. Υποχρεούται να κάνει το reroll, δεν είναι επιλογή. Είναι το maximum damage που πρέπει να κάνει. Σχετικό είναι αυτό, γιατί πάλι αυτός διαλέγει πώς θα τα μοιράσει, οπότε μπορεί και να μην κάνει το maximum damage. Αλλά γι' αυτό είναι και οι υπόλοιποι για να του μιλάνε και να του δίνουν συμβουλές. Ό,τι σκοτώσεις είπαμε το παίρνεις και το κρατάς γιατί είναι κρύσταλλος και πως αυτά τώρα παίρνουν κάρτες. Στο τέλος λοιπόν κάθε γύρου τραβάμε κάρτες από το deck εκείνο και μία κάρτα από εκείνο το deck και το μεγάλο και εξοπλίζουμε μία για τον κάθε φιλί που υπάρχει ακόμα στο παιχνίδι. Έτσι, π.χ. τραβάμε μία για τους τοξότες, τη βάζουμε. Άλλη μία δεύτερη εδώ και άλλη μία τρίτη εδώ. Τέλος του πρώτου γύρου. Οπότε δυναμώσαν. Πάμε στο δεύτερο γύρο. Τραβάμε μία για τους τοξότες και κοιτάξτε εδώ τι έγινε. Βγήκε μία που ήδη έχουν. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Εάν το κόστος της κάρτας αυτής που τραβήξαμε είναι μεγαλύτερο από αυτή που έχει, θεωρείται ότι είναι και καλύτερη κάρτα, άρα την αντικαθιστούμε. Okay. Αν το κόστος ήταν μικρότερο, θα έμενε η παλιά. Okay. Έτσι λοιπόν αναβαθμίζονται και αυτά για όσο υπάρχουν στο παιχνίδι. Αυτά είναι μια one time, δηλαδή μόλις πεθάνουν εξαλείφθησαν στο σκύρμις και παλεύουμε εμείς για την κυριαρχία. Το παιχνίδι εκτός από το κλασικό σκύρμις mode που είναι αυτό έχει και campaign mode και solo mode. Στο campaign mode είναι μια σειρά από 15 ή 12, δεν θυμάμαι, αποστολές όπου πας στο τέλος να νικήσεις το αναρχικακό ξωτικό, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Δεν νομίζω όμως ότι αξίζει για solo, το campaign του πρέπει να είναι καλό. Δεν το έχω δοκιμάσει όμως, δεν το έχω διαβάσει ακόμα να δω τι παίζει. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το παιχνίδι. Πάμε να το παίξουμε να το δούμε. Πάμε να παίξουμε.